είναι το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Παναγιώτης Μπούσιος από τη δραματική έκκληση των πυροσβεστών από το σημείο της πυρκαγιάς. Ζητούν απεγνωσμένα από τον αξιωματικό υπηρεσίας στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής να καλέσει το ΕΚΑΒ για να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το ασθενοφόρο στο σημείο. Έχουν ανασύρει χωρίς τις αισθήσεις του ένα αγοράκι μόλις 5 ετών μέσα από φλεγόμενο διαμέρισμα και οι γείτονες έχουν πέσει πάνω του και του κάνουν αλλάξεις για να το κρατήσουν στη ζωή. Κατέβηκε ένα παιδάκι χωρίς ζήτηση του. Τόσα με τις πρώτες βοήθειες. Κάτω κατέβηκε το παιδί με την περιστατική. Το κατέβηκε στο δοκίμιο για να μου αλλάξει. Η Κατερίνα Ρίστα συνομίλησε με τους γονείς του παιδιού που από χθες το βράδυ δίνει μάχη στην εντατική του νοσοκομείου Αττικών. Οι μαρτυρίες του συγκλονίζουν. Να γίνει ένα θαύμα να ξυπνήσει το κεφαλάκι του. Να προσοχηθεί ο κόσμος για το παιδί. Να γίνει ένα θαύμα. Μόνο αυτό λέω. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, ο πατέρας ήταν ξαπλωμένος και κοιμόταν, ενώ η μητέρα είχε βγει για λίγο έξω από το σπίτι με το μεγαλύτερο γιο τους. Κοιμάμαι, ακούω φωνές στα αυτιά μου. Μπαμπά, βοήθεια, βοήθεια. Στο μεταξύ, ξυπνάω και βλέπω μια φλόγα στον καναπέ. Ανεβάζω το ρολό, βλέπω το μικρό έξω. Τι έγινε, παιδί μου, ποιος άλλος είναι μέσα. Μου λέει ο Χάρης. Πάω να σηκώσω το ρολόγιο, δεν μπορούσα από τη μέση μου, δεν μπορούσα να τέρμα κάτω στο άλλο το δωμάτιο που κοιμόταν ο μικρός. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο πατέρας με το ένα παιδί βρέθηκαν έξω στο μπαλκόνι για να πάρουν αέρα και να καλέσουν σε βοήθεια, ενώ χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να τους απεγκλωβίσουν. Φώναζε ο πατέρας, δεν μπορώ, το παιδί, δεν μπορώ, δεν ανοίγει πόρτα. Ο πατέρας των παιδιών συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος αφού του άσκησε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αυτόφορο που πήρε προθεσμία για να δικαστεί την Τετάρτη.